κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά στην κολύμβηση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες ένας σύλλογος της πόλης του Ηρακλείου, ο Ρίωνας, είχε τμήματά του να κάνουν προπόνηση όχι στην πισίνα του κολυμβητηρίου του Ηρακλείου, αλλά στη θάλασσα. Προπόνηση ανοιχτής θάλασσας και θα μας πει κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες η προπονήτρια η Βάνα Μπακούση. Κυρία Μπακούση, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Γεια σας και από μένα. Σίγουρα, όταν μπορώ να πω ότι έγινε και εγώ αυτό από τις μάρτυρες και είδα την προπόνηση, ήταν κάτι που με εντυπωσίασε. Βεβαίως, δεν θα ήταν το ιδανικό αυτό, δεν ήταν το ιδανικό. Ωστόσο, μια προπόνηση βλέπουμε ήδη και σε φωτογραφικά στιγμιότυπα στην παραλία και μάλιστα πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, είναι κάτι ασυνήθιστο για παιδιά αγωνιστικών και προαγωνιστικών τμήματων κολυμβητικού συλλόγου. Ήταν μία λύση ανάγκης από τη στιγμή που βρεθήκαμε χωρίς στέγη. Όπως είπατε και εσείς, ήσασταν αυτό της μάρτυρας και είδατε ότι η θερμοκρασία της θάλασσας είναι ακόμα καλή. Ευνοούσαν και οι καιρικές συνθήκες και έτσι όσο μπορούσαμε εξαντλήσαμε τα περιθώρια και βρήκαμε εναλλακτική λύση εκεί, αφού δεν είχαμε στέγη. Mm-hmm. Αυτό το που είδαμε έγινε καθώς δεν έφταναν ουσιαστικά οι ώρες για να καλύψετε τις ανάγκες σας τις προηγούμενες ημέρες στο κολυμβητήριο και κάποια στιγμή βέβαια και μείνατε και χωρίς στέγη όπως είπατε. Πρώτα μείναμε χωρίς στέγη γιατί υπήρχε μια βλάβη στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου στο Λίντο. Μετά βρεθήκαμε στο Παγκρίτιο, το οποίο κάλυβε πολύ μικρό αριθμό ατόμων, αφού είχαμε μία ώρα τη μέρα από 6 παιδιά να βάζουμε. Όπως καταλαβαίνετε, ο αριθμός ήταν πολύ μικρός, οι αθλητές είναι πολύ περισσότεροι, οπότε αναγκαστικά ψάχναμε εναλλακτικές λύσεις. Mm-hmm. Βλέπουμε και πλάνα τώρα με τα παιδιά στη θάλασσα. Νομίζω πάντως είχα την αίσθηση, αφού το είδα και από κοντά να συμβαίνει, ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ήταν το φυσιολογικό, να το πω έτσι, αλλά η προπόνηση της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι ξεχωριστό. Έτσι ακριβώς. Συνδυάσανε λίγο τη μορφή του παιχνιδιού της παρέας και κάναμε και την προπόνησή μας όσο αυτή ήταν εφικτή να πραγματοποιηθεί με τη θάλασσα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια παιδιά που να μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι μια μέρα το Ηράκλειο θα βγάλει ένα δικό του Γιαννιώτη? Έχουμε αρκετά παιδιά, έχει ανέβει πολύ ο υγρός στίβος στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε μέλη στις εθνικές ομάδες κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε ότι θα έρθει και αυτή η ώρα. Το λέω και αναφορικά με την ανοιχτή θάλασσα, αν υπάρξει από αυτή τη διαδικασία κάποια έκπληξη. Να σας πω την αλήθεια, εγώ μετά από αυτή την εμπειρία που το συζήτησα με κάποια παιδιά πιο μεγάλης ηλικίας, είπαμε ότι φέτος θα το δοκιμάσουμε κι αυτό. Και βλέπουμε και πράττουμε. Mm-hmm. Λέμε στο επόμενο Πανελλήνιο να έχουμε συμμετοχή. Αυτό είναι πολύ όμορφο που ακούμε. Αισιόδοξο μήνυμα μέσα στην καραντίνα που μπαίνουμε από αύριο. Κάτι τελευταίο, κυρία Μπακούση, είστε πολύ έμπειρη προπονήτρια. Σίγουρα η κολύμβηση για όλους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ένα παραπάνω για τα παιδιά. Στην εποχή αυτή που μπαίνουμε, σε αυτό το μήνα που θα μπούμε, δεν ξέρω αν θέλετε να δώσετε κάποιες συμβουλές και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά, έστω και μόνα τους. Τα παιδιά έχουν ενημερωθεί ήδη, τώρα και κάποιες μέρες, γιατί περιμέναμε αυτό το lockdown ότι θα συμβεί δυστυχώς και σε εμάς. Οπότε είναι ενήμερα να ασκούνται από μόνα τους, είτε με ποδήλατο, είτε με τρέξιμο, είτε περπάτημα, είτε ακόμα και στη θάλασσα, που όπως ξέρετε και εσείς είναι πολύ ζεστή ακόμα, όταν ο καιρός το επιτρέπει. Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν προκειμένου να μην είναι σε αδράνεια. Και ίσως κάποια στιγμή. Ναι. Και ίσως λέω κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά να είναι και μέλη χειμερινών κολυμβητών εκτός από κολυμβητικών συλλόγων. Μέχρι τώρα νομίζω ήμασταν, οπότε μπορεί έτσι να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Ναι. Κυρία Μπακούση, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά και υπομονή.